Η φαντασία των παιδιών και των μαθητών φαίνεται πως δεν έχει τέλος, το ίδιο και οι μπελάδες τους οποίους δημιουργούν, καθώς αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, μετά τα πολλά τηλεφωνήματα, φάρσες για βόμβα στα σχολεία, ξεκίνησε μια νέα τάση που βάζουν σε πολλά σχολεία κόλλα στις κλειδαριές. Με αποτέλεσμα, ο στόχος τους είναι να καθυστερήσει η έναρξη των μαθημάτων, πράγμα βέβαια που δεν επιτυγχάνεται, καθώς, καλημέρα κύριε Κοκονά, τις περισσότερες περιπτώσεις οι διευθυντές και οι εκπαιδευτικοί φτάνουν πρώτοι, οπότε δεν καταφέρνουν το στόχο τους. Είναι μια συνέχεια όλων των περιστατικών, όπως είπατε, που είχαμε με τα τηλεφωνήματα για βόμβες. Απασχολεί ιδιαίτερα και τους γονείς αυτά τα περιστατικά. Κατά τη γνώμη μας, πρέπει να υπάρχει πρόληψη για τέτοιου είδους ζητήματα. Οι σχολικοί φύλακες είναι αυτοί που θα λύσουν αυτό το ζήτημα, ώστε να μπορούν να ελέγχουν την κατάσταση μέσα και στα όρια του σχολείου. Γιατί ξέρετε, τις περισσότερες φορές όλα αυτά τα περιστατικά γίνεται την ώρα που τελειώνει το μάθημα ή τις απογευματινές ώρες. Αλλά πραγματικά μας προβληματίζει και το γεγονός ότι οι μαθητές φτάνουν με τέτοια στοιχεία στα σχολεία, σε συνέχεια όλης της βίας που έχουν οι μαθητές και πώς εκδηλώνεται αυτή. Κατά τη γνώμη μας, το ζητούμενο είναι ότι δεν αγαπάνε το σχολείο. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να βρουν μέσα να το σταματήσουν, να μην προχωρήσουν στο μάθημα. Άλλες φορές το επιτυχαίνουν, άλλες όχι. Αλλά το μεγάλο προβληματισμό των γονιών είναι γιατί φτάνουμε σε αυτά τα περιστατικά. Νομίζουμε ότι πρέπει να πολεμήσουμε τα αίτια που οδηγούν τους μαθητές σε αυτά τα περιστατικά, και ένα από αυτά είναι ότι δεν αγαπάνε, δεν νιώθουν το σχολείο δικό τους κτίσμα, δεν νιώθουν το σχολείο έναν χώρο που θα μείνουν, που θα εισπράξουν γνώση, που θα εισπράξουν μάθηση. Λέμε για τα αίτια, αλλά αν πάμε στην πρόληψη, η συζήτηση και μέσα στα σπίτια, καθώς είστε και πρόεδρος γονέων και κηδεμόνων της Ομοσπονδίας, αλλά και η συζήτηση στις σχολικές αίθουσες, είναι φαντάζομαι ένα κλειδί προς επιλύση πολλών πραγμάτων. Κοιτάξτε, αλήθεια είναι αυτό. Πρέπει να αυξηθεί οργανωμένα με ειδικούς ψυχολόγους μέσα στα σχολεία. Οι γονείς έχουμε διοργανώσει μερίδες για την σχολική βία, για την παραβατικότητα των μαθητών, για το πώς οδηγούνται και φτάνουν σε αυτά τα φαινόμενα. Αλλά αυτό πρέπει να συνοδευτεί και με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς μέσα στα σχολεία. Αυτό που λέγαμε πάντοτε δηλαδή, ότι πρέπει εδώ και τώρα να μπουν αυτοί οι ειδικοί επιστήμονες και να συζητήσουν γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Γιατί φτάνουν οι μαθητές να φτάνουν σε τέτοια περιστατικά την ώρα που βλέπουμε έτσι κι αλλιώς η βία να αυξάνεται στην κοινωνία. Αυξάνονται οι καταγγελίες ή οι συζητήσεις για βία περιστατικά μέσα στο σχολείο, σε εσάς τους γονείς. Είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα. Μέχρι και πριν από μια εβδομάδα είχαμε ένα πρόσφατο περιστατικό στο Ρόκα της Θεσσαλονίκης με ένα μαχαίρωμα ενός μαθητή, το είχατε καλύψει κιόλας. Πάλι πρόσφατα είδαμε ξυλοδαρμούς μαθητών μέσα και έξω από το σχολείο. Πραγματικά πολλαπλασιάζονται, και αν δεν πολεμήσουμε τη βάση αυτού του ζητήματος και έρθουμε μόνο στο τέλος να δούμε αν δεν κάνουμε πρόληψη τέλος πάντων για τα ζητήματα της βίας, νομίζω ότι δεν θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι μεγάλο το θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.